Την πρωτολογία σας. Κύριε Υπουργέ, σας απευθύνομαι ως εκπρόσωπο της κυβέρνησης για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα για το οποίο μολονότικα ενημερώθηκε η Βουλή ακριβώς κατά την έναρξη της διαδικασίας με την εισήγηση του εισηγητή μας, του κυρίου Κοντονή. Δυστυχώς κάποιοι ποιούν την Nissan, κάποιοι λειτουργούν ως γρανάζι του συστήματος, κάποιοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, για να περάσει άλλη μία μέρα αστυνομοκρατίας, άγριας καταστολής, ποινικοποίησης του πολιτικού αντιπάλου, αλλά και ποινικοποίησης εκείνων των δυνάμεων των ζωντανών που στις πιο ζωντανές δυνάμεις εντάσσεται η νεολαία μας, ευτυχώς για όλους όσοι έχετε χάσει την επαφή με αυτό που είναι ζωντάνια και διεκδίκηση. Ποινικοποίησης λοιπόν της διαμαρτυρίας και της διεκδίκησης σεβασμού στα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Κύριε Υπουργέ, αυτή τη στιγμή που εσείς κάθεστε εδώ και σημειώνετε ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στη Γαδά δηλαδή, της οποίας προείσταται ο αρχηγός της Ελλάς πάνω από τον Γαδάρχη, αυτός τον οποίο ζητήσαμε το πρωί να κληθεί στη Θεσμών και Διαφάνειας, και αποφάσισαν όλα τα κόμματα πλην του ΣΥΡΙΖΑ, αποφάσισαν ότι δεν πρέπει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να ελέγξει τον προϊστάμενο της ελληνικής αστυνομίας με επιχειρηματολογίες αδιανόητες, ότι δηλαδή το να ελέγχουμε γιατί είπε να κάνει το βίο αβίωτο στους μετανάστες είναι δήθεν πεδίο της ελευθερίας έκφρασης. Αυτή λοιπόν τη στιγμή στη Γαδά, κύριε Υπουργέ, και ενημερώνεστε επισήμως ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, βρίσκονται 47 νέοι άνθρωποι, φοιτητές, προσαχθέντες, επειδή τόλμησαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση την απάνθρωπη πολιτική του Υπουργείου Ναυτιλίας, την απάνθρωπη πρακτική που οδηγεί σε ανθρώπινα θύματα και σε λευκά φέρετρα με άψυχα σώματα παιδιών και γυναικών. Επειδή λοιπόν διαμαρτυρήθηκαν τα παιδιά αυτά, βρίσκονται προσαχθέντα στη Γαδά, όπου βρίσκονται, ακούστε κύριοι συνάδελφοι όσοι είστε παρόντες, όπου βρίσκονται λοιπόν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Τσουκαλάς, Βασιλική Κατριβάνου, Θεανό Φωτίου που πήγε πρώτη-πρώτη, Μαρία Μπόλαρη, Κώστας Μπάρκας, Χρήστος Καραγιαννίδης, Βαγγέλης Διαμαντόπουλος, ζητούν ως εκπρόσωποι της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξηγήσεις και ενημέρωση και τους κρατούν στα γραφεία για να μην έχουν επαφή με τους προσαχθέντες, με αυτούς δηλαδή για τους οποίους σήμερα συζητούμε ένα νομοσχέδιο που λέει ότι έχουν αμέσως δικαίωμα πρόσβαση σε συνήγορο. Και αν σκεφτείτε να μου πείτε ότι δεν είναι συνήγοροι οι βουλευτές, να σας πω αμέσως ότι βρίσκεται επίσης εκεί ο Βασίλης ο Παπαστεργίου, που είναι και υποψήφιος πρόεδρος για το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Δεν θα μου πείτε ότι δεν ξέρετε ότι είναι δικηγόρος, ζητώντας να έχει πρόσβαση στα παιδιά αυτά ως συνήγορός τους, και του απαντούν ότι δεν μπορεί να έχει επικοινωνία. Αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι ξεγύμνομα για την πολιτική σας. Και εκτός από τον Βασίλη τον Παπαστεργίου βεβαίως, ενημερώνομαι ότι βρίσκονται στη Γαδά και άλλοι δικηγόροι που ζητούν να έχουν επικοινωνία με τα προσαχθέντα παιδιά, με τους προσαχθέντες νεαρούς και νεαρές, που σας καταθέτω ότι στο πλαίσιο διαμαρτυρίας, όσο ισχύει ακόμα το σύνταγμά μας, κύριε Υπουργέ, που λέει ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να συγκεντρώνεται και να διαδηλώνει και να εκφράζει τις απόψεις του και να διαμαρτύρεται, όσο ισχύει λοιπόν αυτό το σύνταγμα, δεν μπορείτε να μπουζουριάζετε όποιον σας ενοχλεί, όποιον διαμαρτύρεται για την κυβερνητική σας πολιτική που έχει θύματα. Και δεν μπορείτε
μπορείτε να προσποιήσετε εδώ, ούτε εσείς, ούτε εσείς, ότι νοιάζεστε για τα δικαιώματα την ώρα που αυτά παραβιάζονται τόσο κατάφορα και την ώρα που αρνείστε από όλες τις θέσεις να ελεγχθούν οι αρμόδιοι. Αν είναι δυνατόν, πριν από 3 ώρες συζητούσαμε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να ελέγξουμε τις αστυνομικές πρακτικές, να ελέγξουμε ποιος είναι αυτός ο αρχηγός της αστυνομίας που διδάσκει ότι πρέπει να κάνουμε το βίο αβίωτο σε κάποιους ανθρώπους. Και αν αυτό είναι αποδεκτό για κάποιους ανθρώπους επειδή είναι μετανάστες, προφανώς στη λογική σας και στην αντίληψή σας είναι αποδεκτό και για οποιονδήποτε άλλο ενοχλεί. Είναι αποδεκτό και για αυτόν που είναι πολιτικός αντίπαλος, για αυτόν που είναι ανεξάρτητος, μαχόμενος πολίτης. Είναι αποδεκτό για όλους εκείνους οι οποίοι δεν μπαίνουν στο σακούλι και στα κουτάκια που θέλετε να τους τοποθετήσετε και δεν μπαίνουν ούτε στην προκρούστιο κλίνη που θέλετε να δημιουργήσετε για την κοινωνία. Είναι η πολλωστή φορά που καταγράφεται αστυνομική βία με πολιτικά χαρακτηριστικά. Είναι η πολλωστή φορά που θυματοποιούνται εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, είτε της νεολαίας, είτε και βουλευτές. Είναι η πολλωστή φορά που ενημερώνεται το κοινοβούλιο και όποιος κάνει ότι δεν καταλαβαίνει και περί άλλα τυρβάζει, είναι συνένοχος, συνένοχος. Είναι λοιπόν η πολλωστή φορά και η κυβέρνηση πρέπει να πάρει θέση και το κοινοβούλιο πρέπει να πάρει θέση. Σας θυμίζω για να μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. 29 και 30 Ιουνίου του 2011, μεσοπρόθεσμο της προηγούμενης κυβέρνησης, ακραία βία, ακραία καταστολή, χρήση απαγορευμένων χημικών, τραυματισμοί πολιτών και συνδικαλιστών. Χρειάστηκε να γίνει διάβημα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Αλέξη Τσίπρα, τότε αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, διότι δεν τα θυμάται καλά ο κύριος Κουτσούκος πότε ο ΣΥΡΙΖΑ και πότε ποιος επισκέφτηκε τη δικαιοσύνη. Στον εισαγγελέα λοιπόν του Αρείου Πάγου πήγε ο κύριος Τσίπρας 2 Ιουλίου του 2011 και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για εκείνη τη βία. Και χρειάστηκε εν συνεχεία να χτυπηθεί και να κινδυνεύσει η ζωή του Προέδρου των Ελλήνων φωτορεπόρτερ, του Μάριου Τουλόλου, στις αρχές του Απρίλη του 2012 και να γίνει δεύτερο διάβημα του κυρίου Τσίπρα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να προχωρήσει αυτή η υπόθεση και να φτάσουμε σήμερα να υπάρχουν κατηγορούμενοι για αυτήν την αστυνομική βία. Ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ τότε, ο Νάσος ο Ηλιόπουλος και το μέλος της γραμματείας, ο Λεωνίδας ο Καπουτσής, ξυλοκοπήθηκαν άγρια μέσα στην Ευελπίδων, μπροστά στην εισαγγελία. Έχει προχωρήσει και αυτή η υπόθεση. Σε αυτήν την κοινοβουλευτική περίοδο, κύριε Αθανασίου, που τότε ήσασταν δικαστής, αλλά σε αυτήν την κοινοβουλευτική περίοδο είστε υπουργός. Σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο λοιπόν ξυλοκοπήθηκαν άγρια οι βουλευτές μας, ο Κώστας ο Μπάρκας και ο Βαγγέλης ο Διαμαντόπουλος, στο πλαίσιο άγριας επίσης βίας σε βάρος της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, πότε? Όταν διαμαρτυρήθηκε μπροστά από το πολιτικό γραφείο του κυρίου Μέργου. Βία κατά βουλευτών. Καταγγέλθηκε σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Από εμένα την ίδια. Τι κάνατε? Ο κύριος Μέργος βεβαίως έκτοτε έχει παραιτηθεί. Ήτανε εκείνος που προανήγγελε τα άγρια αντιεργασιακά μέτρα και αντεργατικά μέτρα. Σήμερα έχει παραιτηθεί διότι αντιμετωπίζει δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για την υπηρεσία του στη ΔΕΗ όπου εσείς τον τοποθετήσατε. Η δίωξη έχει προχωρήσει για τους βουλευτές του κοινοβουλίου που υπέστησαν βία. Ενδιαφέρθηκε κανείς και η κυβέρνηση? Βία στις Κουριές, με πλαστικές σφαίρες, βία στη Θεσσαλονίκη, κατά της Δέσποινας της Χαραλαμπίδου, επίσης βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, βία στην ΕΡΤ, βία
κύριε Υπουργέ, στις 6 Δεκέμβρη του 2013 κατά ανήλικων παιδιών τα οποία απομόνωσε η αστυνομία και τα άφησε χωρίς επικοινωνία και χωρίς κινητά, χωρίς να μπορούν ούτε καν με τους γονείς τους να επικοινωνήσουν, και περί αυτού είμαι και αυτόπτης μάρτυρας, διότι πήγα ως συνήγορος πια να έχω επικοινωνία με τα παιδιά αυτά. Και είδαμε βεβαίως τον τραγέλαφο να έχουν συλληφθεί ακόμη και να έχει συλληφθεί ακόμη και ένας Γερμανός τουρίστας ως δήθεν συμμετασχόν σε έκτροπα. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να απαντήσετε. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης? Να συλλάβει το ΣΥΡΙΖΑ? Να συλλάβει τους νέους του ΣΥΡΙΖΑ? Να συλλάβει τα παιδιά που διαμαρτύρονται λέγοντας ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι και κανείς δεν μπορεί να κάνει το βίο αβίωτο σε κανέναν άλλον? Αυτή είναι η τακτική σας, να φέρνετε στη Βουλή νομοσχέδια τα οποία επιβεβαιώνουν περίτρανα το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας, και την ίδια ώρα να τα περιφρονείτε σε τέτοιο βαθμό ώστε δεν ενδιαφέρεστε καν για το γεγονός ότι έχει δημοσιοποιηθεί η υπόθεση, βρίσκονται βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο χώρο και βρίσκονται και συνήγοροι. Τόσο αδιαφορείτε. Και αναρωτιέμαι, έχετε αντιληφθεί ότι μία σειρά οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα θέτουν θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας? Και το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι η επίφαση. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να δείξετε ότι κυρώνουμε άρον-άρον νομοθετήματα των οποίων μάλιστα φαλκιδεύουμε το περιεχόμενο και το σκοπό, και την ίδια ώρα μάλιστα φέρνουμε ένοχα και ύποπτα διατάξεις τροπολογιών πάλι για τη Θέμιδα κατασκευαστική. Πάλι, κύριε Υπουργέ, τρίτη φορά καταλαμβάνεστε σε τροπολογία να φέρνετε τοπογραφικά της Θέμιδας κατασκευαστικής. Δεν θα μπω τώρα στο νομοσχέδιο, θα επιφυλαχθώ. Αναμένω, κύριε Υπουργέ, για αυτό το ζήτημα, το μείζον που έθεσα, να τοποθετηθεί τώρα η κυβέρνηση, να δώσετε εξηγήσεις ποιες είναι οι εντολές που έχει η ελληνική αστυνομία. Διότι αφού κάποιοι αποφάσισαν ότι η ελληνική αστυνομία δεν πρέπει να ελεγχθεί από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, επειδή κάποιοι δυστυχώς και κόμματα της αριστεράς αποφάσισαν ότι δεν πρέπει ο αρχηγός της Ελλάς να λογοδοτήσει για αυτήν την εντολή, για το βίο αβίωτο, εδώ είναι ο χώρος και δεν υπάρχει άλλος, και είναι θέμα κύρους δικού σας, κύριε Υπουργέ, κύριε Αθανασίου. Είναι θέμα κύρους δικού σας να απαντήσετε ως Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με ποια εντολή κρατούνται 47 νεαροί αυτή τη στιγμή, νεαροί και νεαρές, με ποια εντολή επίσης ασκήθηκε βία για άλλη μια φορά κατά βουλευτή του Χρήστου του Καραγιαννίδη. Τι κυβέρνηση είναι αυτή η οποία χρησιμοποιεί την αστυνομία για να επιτίθεται στην αντιπολίτευση αλλά και στην κοινωνία, και πώς δικαιολογείται το γεγονός ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόσβαση στους ανθρώπους αυτούς από τους δικηγόρους οι οποίοι το ζητούν? Θα περιμένω την απάντησή σας και επιφυλάσσομαι.